Από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου, σελίδα 243, κατήχηση θήτα για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρατε στο ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτου. Η ανάγνωση είναι από το βιβλίο του Ιώ στο στίχο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος με τις εξηγήσεις που δίνει συσκοτίζει και απροκρύπτει τις βουλές μου, ο οποίος κρατάει την καρδιά του λόγους αστήρικτους νομίζοντας πως εγώ κρύβω τις βουλές μου. Ιώ 38 παράγραφος 2 και όσα σχετικά ακολουθούν. Με τα σαρκικά μάτια είναι αδύνατο να δούμε το Θεό, γιατί κάθε τι που δεν είναι υλικό σωματικό δεν μπορεί να δώσει σχετικό ερέθισμα στα μάτια του ανθρώπου. Αυτό μας το φανέρωσε ο μονογέννης Υιός του Θεού όταν είπε «Κανένας ποτέ δεν είδε το Θεό» Ιωάννου 1, παράγραφος 18. Και αν νομίζει κανείς ότι ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε το Θεό σύμφωνα με όσα γράφονται στο βιβλίο των προφητείων του, ας προσέξει καλά τι λέει το βιβλίο. «Είδα ομοίωμα της δόξης του Κυρίου». Ιεζεκιήλ λένε, παράγραφος 28, «Όχι τον ίδιο τον Κύριο, είδε ομοίωμα της δόξας». Και όχι αυτή την ίδια τη δόξα του, όπως είναι πραγματικά. Και όταν είδε μονάχα το ομοίωμα της δόξης και όχι την ίδια τη δόξα, έπεσε κατά γης από το φόβο του. Αφού λοιπόν η θέα του ομοιώματος της δόξης γέμισε φόβο και αγωνία τους προφήτες, οπωσδήποτε θα επιχειρούσε να δει τον Θεό, θα έχανε τη ζωή του, όπως λέει η Αγία Γραφή. Κανένας δεν θα μείνει ζωντανός αν δει το πρόσωπό μου. Έξοδος 33, παράγραφος 20. Και αυτό από τη μεγάλη του φιλανθρωπία ο Θεός άπλωσε στον ουρανό σαν παραπέτασμα που θα κάλυπτε τη θεότητά του για να μην καταστραφούν. Αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά το είπε ο προφήτης Ισαΐας. Αν ανοίξει τον ουρανό, θα τρομάξουν τα βουνά και θα λιώσουν. Ισαΐα 64, παράγραφος 1. Και γιατί σκέπτεσαι με θαυμασμό και απορία μπροστά στο γεγονός ότι ο Ιεζεκιήλ έπεσε κατάπληκτος μόνο και μόνο που είδε το ομοίωμα της δόξης του Κυρίου, εφόσον ο προφήτης Δανιήλ έπαθε τα ίδια? Κατατρώμαξε δηλαδή και έβαλε το πρόσωπό του στη γη μόνο και μόνο που του φανηρώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, ο οποίος είναι λειτουργικό πνεύμα αφιερωμένο στην εξυπηρέτηση των βουλών του Κυρίου, και μέχρι που πήρε ο Άγγελος ανθρώπινη μορφή δεν τόλμησε να απαντήσει ο προφήτης. Αφού η θέα του Αρχαγγέλου Γαβρίλη έφερνε τρόμο στους προφήτες, αν φανερωνόταν ο ίδιος ο Θεός όπως είναι, δεν θα χάνονταν όλοι? Β. Είναι αδύνατο λοιπόν να δούμε τη Θεία Φύση με σαρκικά μάτια. Από τα έργα του Θεού μπορούμε να φανταστούμε τη δύναμή του, όπως λέει ο Σολομώντας. Από το μέγεθος και την ομορφία των δημιουργημάτων ανάγεται κανείς στη θεώρηση του Θεού και κατά αναλογία. Σοφία Σολομώντας 13, παράγραφος 5. Δεν είπε ότι ανάγεται κανείς στη θεωρία του Θεού διαμέσου των κτισμάτων, αλλά πρόσθεξε το κατά αναλογία, γιατί ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο τόσο μεγαλοπρεπής όσο πιο πλήρη και πιο επιστημονική γνώση αποκτά ο άνθρωπος για τα δημιουργήματα του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί αυτή τη γνώση και κατανοίγεται μυστικά και λατρευτικά ενώπιον του Θεού, τότε χαριτώνεται να αποκτήσει τελειότερη και καλύτερη αντίληψη για το Θεό, χωρίς όμως και η αντίληψη αυτή να πλησιάζει την πραγματικότητα του Θεού. Γάμο. Θέλεις να μάθεις πως είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τη φύση του Θεού? Οι τρεις παιδες όταν βρίσκονταν στο πυρωμένο καμίνι και υμνούσαν το Θεό έλεγαν «Ευλογημένος είσαι που βλέπεις από ψηλά τα απίθμενα βάθη των θαλασσών. Εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίν», Δανιήλ 3, παράγραφος 31. «Πες μου, αν μπορέσεις, ποια είναι η φύση των χερουβίν και τότε προσπάθησε να δεις και εκείνον που κάθεται πάνω στα χερουβίν». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, βέβαια, μας περιέγραψε τη μορφή τους όσο του ήταν δυνατόν και είπε «Το κάθε ένα από αυτά είχε τέσσερα πρόσωπα. Το ένα ήταν πρόσωπο ανθρώπου, το άλλο λιονταριού, το άλλο αετού και το άλλο μοσχαριού». Ιεζεκιήλ 1, παράγραφος 10. «Και ότι κάθε ένα είχε έξι πτέρυγες», Ισαΐα 6, παράγραφος 2. «Και ότι σε κάθε σημείο του σώματός του ήταν μάτια. Και κάτω από το καθένα βρισκόταν ένας τροχός με τέσσερα μάτια», Ιεζεκιήλ 10, παράγραφος 12. Παρόλο όμως που ο προφήτης μας περιέγραψε τη μορφή τους, δεν μπορούμε εμείς ακόμα και τότε να μελετάμε την περιγραφή τους και να τα κατανοήσουμε. Αν λοιπόν το θρόνο του Θεού, τον οποίο περιέγραψε ο προφήτης, δεν μπορούμε να εννοήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε? Εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο και είναι Θεός αόρατος και ανεκδίκητος, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε με τη διανοητική σχολαστική έρευνα τη φύση του Θεού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον δοξάζουμε, ατενίζοντας και μελετώντας τα δημιουργήματά του. Δέλτα. Αυτό σας τα λέω γιατί το επιβάλλει η συνέχεια του άρθρου
στο σύμβολο της πίστης κατά το οποίο λέμε «Πιστεύουμε εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορ, δημιουργό του ουρανού και της γης όλων των ορατών και των αοράτων, με το σκοπό να θυμόμαστε και να ομολογούμε ότι αυτός είναι ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Εφεσίων 1 παράγραφος 3, και ότι αυτός είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ακόμα για να προφυλαγόμαστε από τις πλάνες των μαθαίων αιρετικών και που κατά καιρούς τόλμησαν να, και τολμούν τώρα να αποδίδουν ανεπίτρεπτα ονόματα στα και ιδιώματα στον Πάνσοχο Θεό, τον δημιουργό και κατασκευαστή και τεχνίτη όλου αυτού του γνωστού και αγνώστου σε εμάς κόσμο, επειδή βλέπουν μονάχα με τα σαργικά μάτια τους και επειδή έχουν τυφλωμένα τα πνευματικά». Έψιλον. Ποιο λοιπόν ψεγάδι βρίσκουν στο τόσο μεγάλο αυτό δημιούργημα του Θεού? Έκπληκτοι έπρεπε να θαυμάσουν και να γνωρίσουν τα ουράνια σώματα. Ισαΐας 40, παράγραφος 22. Εκείνον που από τα ρευστά υδάτινα στρώματα δημιούργησε το ακίνητο στερέωμα, διότι είπε ο Θεός: «Να γίνει ο ουράνιος στόλος της γης μεταξύ των υδάτων», Γένεσης 1, παράγραφος 6. Μια φορά το είπε ο Θεός και στάθηκε σαν ο ουρανός και δεν πέφτει. Νερά είναι το σημείο του ουρανού και από φωτιά είναι όσα βρίσκονται μέσα σε αυτόν, δηλαδή ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια. Πώς λοιπόν τρέχουν τα πύρινα μέσα στο υδάτινο στερέωμα? Και αν κάποιος αμφιβάλλει, επειδή είναι αντίθετα στοιχεία το νερό και η φωτιά, ας θυμηθεί ότι τον καιρό του Μωυσή στην Αίγυπτο, μαζί με το φοβερό χαλάζι που έπεφτε, ριχνόταν και φωτιά, φοβερή κεραυνή. Και ας δει την πάνσοφη δημιουργία του Θεού. Γιατί κατασκεύασε τον ουρανό από τα ύδατα? Επειδή επρόκειτο να καλλιεργηθεί η γη που χρειαζόταν νερά, ώστε να είναι η εποχή και που η γη χρειάζεται νερό, να είναι από τη φύση του έτοιμος και ο ουρανός να το προσφέρει. Σίγμα. Μήπως δεν είναι να θαυμάζει κανείς και μόνο σαν να ταινίζει αυτό το υπέροχο κτίσμα του ανθρώπου τον ήλιο? Αυτός μοιάζει με ένα μικρό σκεύο, Σοφία Σιράκ 43, παράγραφος 2, το οποίο όμως περιέχει μεγάλη δύναμη. Βγαίνει στην Ανατολή και στέλνει το φως του μέχρι τη Δύση. Ο προφήτης Δαβίδ περιέγραψε στο ψαλτήρι την Ανατολή του ηλίου και είπε: «Και αυτός μοιάζει με νυμφίο που βγαίνει από τον νυμφικό θάλαμο», Ψαλμού 18, παράγραφος 6. Έτσι περιέγραψε την ομορφιά και τη συμμετρία που παρουσιάζει και τη σημερινή, και κατά την πρωινή εμφάνισή του στους ανθρώπους. Κατά το μεσουράνημά του βέβαια, πολλές φορές τον αποφεύγουμε επειδή καίει πολύ, ενώ κατά την Ανατολή είναι ευχάριστος σε όλους και μοιάζει καθώς τον ατενίζει κανείς με νυμφίο. Παρατήρησε τη λειτουργικότητά του καλύτερα, όχι τη δική του, αλλά τη σοφία εκείνου που όρισε με το πρόσταγμά του τη διαδρομή του ήλιου, πως το καλοκαίρι ανεβαίνει ψηλότερα και κάνει μεγαλύτερες ημέρες, δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να εργαστούν, και πως το χειμώνα μικραίνει την τροχιά του για να μην έχει μεγάλη διάρκεια η εποχή του κρύου, αλλά με το να γίνουν νύχτες μεγαλύτερες βοηθούν και τους ανθρώπους να ξεκουράζονται και τη γη να καρποφορεί. Πρόσεξε ακόμα με πόση τάξη αλλάζουν διάρκεια οι μέρες. Το καλοκαίρι μεγαλώνουν και το χειμώνα μικραίνουν, ενώ την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι ίσες με τις νύχτες. Την ίδια περίπου κάνουν και οι νύχτες, όπως λέγει για αυτές ο ψαλμωδός. Η κάθε ημέρα μιλάει στην επόμενή της και της λέει κάτι για τον Θεό, και η κάθε νύχτα φανερώνει την επόμενή της κάποια καινούργια εμπειρία της για τη γνώση του Θεού, του δημιουργού του σύμπαντος. Ψαλμός 18, παράγραφος 3. Στους αιρετικούς που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια, σχεδόν κραυγάζουν με την εύρυθμη λειτουργία τους και λένε πως δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός ή κάποιος άλλος που δημιούργησε, ρύθμισε και έβαλε σε τάξη όλο τον κόσμο, αλλά ο ένας και ο αληθής και μοναδικός Θεός. Ζήτα. Κανένας να μην ανέχεται μερικούς που λένε ότι ο Θεός δημιούργησε το φως και άλλος, ότι άλλος Θεός δημιούργησε το φως και άλλος το σκοτάδι. Ας θυμάται τον προφήτη Ισαΐα που λέει: «Εγώ είμαι ο Θεός και έφτιαξα το φως και δημιούργησα το σκοτάδι». Ισαΐα 45, παράγραφος 7. «Γιατί στεναχωριέσαι γι' αυτό, άνθρωπέ μου? Γιατί η ψυχή σου δυσκολεύεται να παραδεχτεί ότι και η νύχτα είναι μια ξεχωριστή χρονική περίοδος που δίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο για την ανάπαυσή του? Δεν σε άφησαν ποτέ τα αφεντικά, δεν θα άφηναν ποτέ τα αφεντικά το δούλο τους να ξεκουραστεί αν δεν τους εμπόδιζε για μερικές ώρες το σκοτάδι της νύχτας? Πώς θα ανανεωνόμασταν από το βαρύ κόπο
που φέρνει πολλές φορές η ημέρα αν δεν υπήρχαν οι νύχτες. Κάποιος από την προηγούμενη ημέρα κοπίασε πολύ, την επόμενη αυγή γίνεται ρωμαλαίος επειδή αναπαύτηκε τη νύχτα. Υπάρχει χρόνος πιο χρήσιμος για την εργασία των ζωφών και για την απόκτηση σοφίας από τις νυχτερινές ώρες. Διότι πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας σκεπτόμαστε και μελετάμε ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Κατά τη διάρκεια της νυχτός διαβάζουμε και τρυφούμε το Λόγο του Θεού. Ποιες ώρες του 24ωρου διανύου μας είναι πιο καλοδιάθετη για προσευχή και ψαλμωδία? Δεν είναι οι νυχτερινές? Ποια ώρα πολλές φορές συναισθανθήκαμε τις αμαρτίες μας? Δεν έγινε αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας? Λοιπόν, ας μην πιστεύουμε πολύ κακώς ότι άλλος εκτός του Θεού είναι ο δημιουργός της νύχτας, γιατί η πείρα απέδειξε ότι η νύχτα είναι χρήσιμο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είτε θα πρέπει όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία του κόσμου όχι μόνο να εκπλαγούν και να θαυμάσουν τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης, αλλά και τα πλήθη των αστέρων που σε ξεχωριστές ομάδες κινούνται με τόση τάξη, να θαυμάσουν και τις τροχές τους που δεν βρίσκουν κανένα εμπόδιο, και ακόμα την ανατολή τους που γίνεται την πιο κατάλληλη ώρα. Ακόμα να θαυμάσουν πως άλλα αστέρια μας φανερούν το καλοκαίρι και άλλα το χειμώνα, πως άλλα μας σημαίνουν την εποχή της σποράς και άλλα τον καιρό που μπορεί κανείς να ξεκινήσει ένα θαλάσσιο ταξίδι. Έτσι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε πλοίο και πλέει μέσα σε ακατάπαυστα κύματα, με το να κοιτάζει μονάχα τα αστέρια μπορεί να προσανατολίζει το πλοίο του. Για αυτά όλα τα πράγματα λέει πολύ καλά η Αγία Γραφή. Ας είναι αυτά τα αστέρια σημάδια μετεωρολογικών και άλλων φαινομένων και ας δείχνουν τις μεταβολές των εποχών και των χρόνων. Γέννηση 1 παράγραφος 14. Και ας μην είναι για αστρομαντία και δελολατρική μυθολογία. Πρόσεξε ακόμα πόσο ωραία μας χαρίζει το φως της ημέρας, το οποίο έρχεται προοδευτικά. Δεν βλέπουμε τον ήλιο αμέσως μόλις ανατείλει, αλλά έρχεται στην αρχή λίγο φως για να προετοιμαστεί η κόρη του ματιού και να αντικρίσει το μεγαλύτερο φως των ακτίνων του ήλιου, όπως και το σκοτάδι της νύχτας το γλύκανε με το φεγγοβόλημα της σελήνης. Θήτα. Ποιος είναι πατέρας της βροχής και ποιος γέννησε τις χοντρές σταγόνες της δροσίας? Ιώβ 38, παράγραφος 28. Ποιος πύκνωσε τον αέρα σε σύννεφα και τα πρόσταξε να κρατούν τα νερά της βροχής? Ποιος τα φέρνει κατά καιρούς από το βορρά πορφυρόχρυσα και φωτεινά και αδιάκοπα αλλάζει την ατμόσφαιρα και τα σχήματά τους σε ποικίλους κύκλους και χίλιους δυο άλλους σχηματισμούς? Ποιος έχει τέτοια δύναμη σοφίας ώστε να μετράει τα σύννεφα? Γι' αυτόν λέει ο Ιώβ. Αυτός ξέρει τον τρόπο να διαλύει τα σύννεφα. Ιώβ 37, παράγραφος 16. Και τον ουρανό τον κατέβασε στη γη. Επίσης λέει, αυτός που με τη σοφία του μετράει τον αριθμό των σύννεφων. Ιώβ 38, παράγραφος 37. Και το κανένα σύννεφο δεν σπάζει κάτω από τον ουρανό. Ιώβ 26, παράγραφος 8. Τόσο νερό έχουν τα σύννεφα που δεν σπάζουν, αλλά πέφτει το νερό στη γη με τόση τάξη. Ποιος βγάζει τους ανέμους από το θησαυρό φυλακίου τους? Ψαλμός 134, παράγραφος 7. Και ποιος, όπως ξανάπαμε, γεννάει τις χοντρές σταγόνες δροσίας? Ιώβ 38, παράγραφος 28. Από τίνο στην κοιλιά βγαίνει ο κρυστάλλος? Ιώβ 38, παράγραφος 29. Γιατί η φύση του κρυστάλλου είναι υδάτινη, ενώ η ενέργειά του είναι σαν του λιθαριού? Άλλοτε το νερό γίνεται χιόνι άσπρο σαν μαλλί, άλλοτε το νερό στα χέρια του δημιουργού γίνεται ομίχλη και ραντίζεται σαν σκόνη στάχτη στην επιφάνεια της γης. Ψαλμός 147, παράγραφος 5. Και άλλοτε γίνεται σκλήθρο σαν ιθάρι, γιατί ο δημιουργός τιμονεύει το νερό όπως και αν θελείς. Η φύση του νερού είναι μία. Έχει πάντοτε τα ίδια συστατικά, αλλά η ενέργειά του λειτουργεί πολύ δύναμη. Το νερό γίνεται από αμπέλια στα αμπέλια κρασί, που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου και λάδι στις ελιές που ομορφαίνει το πρόσωπό του. Ψαλμός 103, παράγραφος 15. Μεταβάλλεται ακόμα και σε ψωμί που στηρίζει την καρδία του ανθρώπου και σε πολλούς και διάφορους άλλους καρπούς. Ιώτα. Τι έπρεπε λοιπόν για όλα αυτά να γίνεται? Να βλαστημείται ο δημιουργός ή περισσότερο να προσκυνείται? Και ακόμα δεν έχω αναφέρει όλα τα δημιουργήματα της σοφίας του που είναι αόρατα. Παρατήρησε την άνοιξη στα λουλούδια. Όλα έχουν την ίδια φύση, αλλά ξεχωριστή εμφάνιση. Το κατακόκκινο χρώμα του τριαντάφυλλου και το κάτασπρο του κρίνου. Όλα είναι φυτευμένα στο ίδιο χώμα και τα ποτίζει το ίδιο νερό. Αλλά ποιος τα ξεχωρίζει σε είδη, ποιος τα δημιουργεί? Παρατήρησε την ακρίβεια. Όλα τα δέντρα έχουν μια και την αυτή φύση. Όμως όλα από αυτά χρησιμεύουν για ξύλευση και άλλα να παράγουν καρπούς καταλλήλους για τροφή, μάλιστα και μάλιστα διαφόρους στο κάθε είδους. Και όλα αυτά είναι δημιουργήματα του ιδίου δημιουργού. Από το ίδιο αμπέλι άλλα κλαδιά χρησιμοποιούνται για τη φωτιά
και άλλα τα αφήνουν να πετάξουν βλαστάρια, άλλα κάνουν φύλωμα, άλλα τους έλυγγες και άλλα τα σταφύλια. Θαύμασε πόσους καρπούς έχουν τα καλάμια που έφτιαξε ο τεχνίτης. Από την ίδια γη βγαίνουν όλα τα ερπετά, θηρία και εκτίνη και τα ξύλα και οι τροφές και το χρυσάφι και το ασίμι και ο χαλκός και ο σίδερος και οι πέτρες. Από την ίδια φύση του νερού προέρχονται και τα υδρόβια ζώα και τα πτηνά. Κι όμως ο ίδιος δημιουργός τα έκανε έτσι, ώστε με τόση ευκολία τα υδρόβια να κολυμπούν στα νερά, με άλλη τόση να πετούν στον αέρα τα πτηνά. Ιωτα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρη, εκεί υπάρχουν αναρρύθμιτα ερπετά. Ψαλμός 103:25. Ποιος μπορεί να διηγηθεί την ομορφιά των ψαριών που υπάρχουν ανάμεσα στη θάλασσα, ποιος μπορεί να περιγράψει το μέγεθος των κοιτών και να παρουσιάσει την οργανική κατάσταση των αμφιβίων ζώων, πώς ζουν και συντηρούνται και στην ξηρά και στη θάλασσα, ποιος μπορεί να παραστήσει το βυθό και το πλάτος της θάλασσας ή την ορμή των πελώριων κυμάτων. Αυτή όμως σταματάει τα όρια που της έθεσε εκείνος που είπε: «Μέχρι εδώ θα φτάσεις, δεν θα ξεπεράσεις αυτό το όριο που μέσα σου θα συντρίβονται τα κύματά σου». Ιώβ 38, παράγραφος 11. Αυτή λοιπόν η θάλασσα, θέλοντας να φανερώσει τη συμμόρφωσή της με το πρόσταγμα που της έδωσε ο δημιουργός της, όταν ξεχύνεται έξω με τα κύματά της, αφήνει μια εμφανή γραμμή στο γυαλό, σαν να θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει σε αυτούς που τη βλέπουν ότι δεν παρέβηκε τους όρους που το πρόσταγμά του της έδεσε ο δημιουργός. Ιώτα Β' Ποιος μπορεί να διερευνήσει τη φύση των αγρίων πουλιών που πετούν στον αέρα, πώς γίνεται και άλλα έχουν καλή και έλαδη γλώσσα, άλλα έχουν πολύχρωμες φτερούγες σαν ζωγραφιές και άλλα όπως το γεράκι πετούν ψηλά και στέκονται ακίνητα στη μέση του εθέρα. Διότι μετά τη θεία προς τα γη το γεράκι, αφού τέντωσε τις πτέρυγές του, στάθηκε ακίνητο ατενίζοντας προς τον νότο. Ιώβ 39, παράγραφος 21. Ποιος άνθρωπος μπορεί να ατενίσει τον αετό που υψώθηκε στον αχανή αέρα και δεν μπορείς να κατανοήσεις το ίδιο άλογο όρνιο που υψώθηκε στον αέρα που πώς θέλεις να κατανοήσεις το δημιουργό όλου του κόσμου. Ιώτα γάμα. Ποιος άνθρωπος έμαθε ποτέ έστω και τα ονόματα όλων των θηρίων, ή μήπως μπορεί κανείς να ερευνήσει την φυσιολογία του καθενός από αυτά. Και αν δεν γνωρίζουμε ούτε όλων των θηρίων τα ονόματα, πώς θα κατανοήσουμε το δημιουργό όλων αυτών. Ένα ήταν το πρόσταγμα του Θεού που είπε: «Ας βγάλει η γη θηρία, ακτίνη και ερπετά, το κάθε ένα κατά το είδος του». Γένεσης 1, παράγραφος 24. Και με το μοναδικό αυτό πρόσταγμα του Θεού, από την ίδια γη δημιουργήθηκαν διάφορα είδη ζώων με διάφορη φύση το καθένα, όπως το πρόβατο που είναι το πιο ήμερο ζώο και το λιοντάρι που είναι σαρκοφάγο. Οι διάφορες άλογες κινήσεις των ζώων μιμούνται διάφορες χαρακτηριστικές κινήσεις των ανθρώπων, καθώς αυτοί με την ελεύθερη προαίρεσή τους λειτουργούν με τα πάθη τους ή τις αρετές τους. Έτσι, η αλεπού φανερώνει τη δολιότητα των ανθρώπων, το φίδι τους πικρόλογους φίλους και το άλογο που χρεματίζει τους ακόλαστους νέους. Το γοργοκίνητο μυρμήγκι διεγείρει τον οκριρό και τον ορθρό. Έτσι, όταν κανείς είναι νέος και παραμείνει αργός, τότε διδάσκεται από τα άλογα ζώα και ελέγχεται από την Αγία Γραφή που λέει: «Πήγαινε στο μυρμήγκι οκνηρέ και φρόντισε να μάθεις τον τρόπο της ζωής του και γίνε σοφότερος από την». Παριμίων 6, παράγραφος 6. Και αφού δεις, λέει η Αγία Γραφή, το μυρμήγκι να συγκεντρώνει εγκαίρως την τροφή του για το χειμώνα και να το μιμηθείς. Και συγκέντρωση θησαυρούς από έργα αγαθά για να τα βρεις στη μέλουσα ζωή. Και πάλι λέει: «Πήγαινε να συναντήσεις τη μέλισσα και μάθε ότι είναι εργατική». Παριμίων 6, παράγραφος 8. Κοίταξε πώς τριγυρίζει και συγκεντρώνει τη γύρα από διάφορα λουλούδια και φτιάχνει με αυτή προς χάρη σου το μέλι, ώστε αφού διατρέξεις και εσύ όλες τις άγιες γραφές, να επιμεληθείς το έργο της σωτηρίας σου και πλημμυρισμένος από τις θείες διδασκαλίες να πεις: «Πόσο γλυκά είναι στο λάριγγά μου τα λόγια σου, είναι πιο γλυκά από μέλι και κυρίθρα στο στόμα μου». Ψαλμός 118, παράγραφος 103. Γιώτα Δέλτα. Άραγε δεν είναι άξιος να διδοξάζει το τεχνίτης. Τι νομίζεις, επειδή δεν γνωρίζεις εσύ την υπόσταση του ενός, είναι και χωρίς νόημα όσα έχουν δημιουργηθεί. Μήπως μπορείς να γνωρίσεις την ενέργεια κάθε χόρτου, ή μήπως μπορείς να εννοήσεις την ωφέλεια που προέρχεται από κάθε ζώο. Και αυτό ακόμα το δηλητήριο των φιδιών έχει δοθεί ως φάρμακο αντίδοτο και έχει σώσει πολλούς ανθρώπους. Αλλά θα μου πεις, φοβερό ζώο το φίδι. Να έχεις την ψυχή σου το φόβο του Θεού και το φίδι δεν θα μπορέσει να σου κάνει κακό. Ο σκορπιός δαγκώνει. Να έχεις την ψυχή σου το φόβο του Θεού δεν θα σε δαγκώσει. Το λιοντάρι είναι μοροφόρο. Να έχεις την ψυχή σου το φόβο του Θεού και θα καθίσει ήσυχα κοντά σου, όπως τον προφήτη Δανιήλ. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη και η ενέργεια των ζώων. Αλλά
από αυτά, όπως παραδείγματος χάρη ο σκορπιός, έχουν τις δαγκάνες στο δηλητήριο, ενώ άλλα έχουν τη δύναμή τους στα δόντια τους. Άλλα επιτίθενται με τα νύχια τους. Επίσης, σε ένα ερπετό που το λένε Βασιλίσκο, η δύναμή του βρίσκεται στην όρασή του. Από όλη αυτή λοιπόν την ποικιλία των δημιουργημάτων, εννοείσαι τη θεϊκή δύναμη του δημιουργού σου. Ιώτα έψιλον. Ίσως όμως αυτά δεν τα γνωρίζεις. Ας μην σε απασχολήσουν λοιπόν τα ζώα, οι ζώντες οργανισμοί που βρίσκονται έξω από τον εαυτό σου. Έλα στον εαυτό σου και από τη δική σου ύπαρξη εννοείσαι τον τεχνίτη. Τι παράτερο από και κακότεχνο μπορεί να υπάρχει πάνω στο σώμα σου που δεν έχει λόγο και νόημα? Χαλιναγώγησε τον εαυτό σου και δεν θα προέλθει από κανένας μέλος του σώματός σου τίποτα κακό. Στην αρχή της δημιουργίας ο Αδάμ με την Εύα στον παράδεισο γυμνός. Γένεσης 2 παράγραφος 25. Αλλά δεν διώχθηκε από εκεί εξαιτίας των μελών του. Άρα λοιπόν δεν είναι αιτία της αμαρτίας τα μέλη του σώματος, αλλά αίτη είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τα μέλη κακώς. Ο δημιουργός των μελών του σώματος είναι σοφός. Ποιος έκανε κατά τέτοιο τρόπο τη μήτρα της γυναίκας ώστε να μπορεί να διωγγώνεται τόσο κατάλληλα και να κυοφορούνται τα βρέφη? Ποιος δίνει την ψυχή στα έμβρια? Ποιος μας στήριξε με τον οστέινο σκελετό και το νευρικό σύστημα? Αυτό, ποιος περιέβαλε αυτό το σκελετό με τα σαρκώματα και το δέρμα και ποιος κάνει τους μαστούς να τρέχουν γάλα μόλις γεννηθεί το βρέφος? Ποιος μεγαλώνει το βρέφος και γίνεται παιδί και αυτός νέος μετά άνδρας και πάλι ο ίδιος γίνεται γέρος χωρίς να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια την αλλαγή που συμβαίνει επάνω του καθημερινά? Πώς ένα μέρος από την τροφή γίνεται αίμα, άλλο αποβάλλεται και άλλο μεταβάλλεται σε σάρκα? Ποιος κινεί αδιάκοπα την καρδιά? Ποιος έχει ασφαλίσει με τα βλέφαρα την απαλότητα των ματιών, των οποίων τη θαυμαστή και πολύπλοκη κατασκευή μόλις και με δυσκολία καταφέρουν να εξηγήσουν τα ογκώδη ιατρικά συγγράμματα? Ποιος έδωσε σε όλο το σώμα μία αναπνοή? Μελετώντας όλα αυτά άνθρωποι μπορείς να γνωρίσεις το σοφό κατασκευαστή και δημιουργό. Γιώτα σίγμα. Με όλα αυτά πήρε μάκρος ο λόγος, παρόλο που έχω πολλά άλλα ακόμα παραλείψει και μάλιστα εκείνα που έχουν σχέση με τα σώματα και τα όρατα. Με αυτόν τον τρόπο θέλησα να σε βοηθήσω να μισήσεις αυτούς που βλαστημούν το σοφό και αγαθό τεχνίτη. Από όσα επίσης έχουμε πει και από όσα θα διαβάσεις, από όσα εσύ ο ίδιος θα ανακαλύψεις ή θα μπορέσεις να εννοήσεις, πολύ περισσότερο από το υπερβολικό κάλος των δημιουργημάτων θα έρθει σε αίσθηση και θα εννοήσεις το δημιουργό. Σοφία Σολομόντος, 13 παράγραφος 5. Θα προσκυνήσεις με ευλάβεια το δημιουργό όλων των αισθητών και νοητών, των αρατών και αουράτων. Και με ευγνώμονα και δοξολογική φωνή, με ασίγητα χείλη και καρδί, θα ανυμνείς το Θεό λέγοντας: «Πόσο αξιοθαύμαστα είναι τα έργα σου, Κύριε, όλα τα έχεις δημιουργήσει με σοφία». Ψαλμός 103, παράγραφος 24. Σε σένα λοιπόν πρέπει η τιμή, η δόξα, η μεγαλοσύνη τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.